Αγωνία και έντονος προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους τουριστικούς επιχειρηματίες του Ρεθύμνου ως προς τις απώλειες με τις οποίες θα κλείσει τελικά η φετινή ιδιαίτερη τουριστική περίοδος που εξελίσσεται στη σκιά του COVID-19. Παράγοντες της τουριστικής αγοράς επισημαίνουν σε κάθε τόνο πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται τελικά με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις του κλάδου. Και τούτο διότι οι πληρώτες στα ξενοδοχεία που ρίσκαραν για να ανοίξουν την 1η Ιουλίου δεν είναι οι αναμενόμενες, με συνέπεια οι απώλειες να είναι πολύ μεγαλύτερες. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Συλλόγου Ξενοδόχων, η αρχική εκτίμηση ανέφερε πως το διάστημα από 1η Ιουλίου έως και 31 Οκτωβρίου οι πληρώτες στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου θα ήταν κατά μέσο όρο της τάξης του 20 έως 30%. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν, δεδομένου ότι ο Ιούλιος κατέγραψε χαμηλές πτήσεις σε πληρότητες, ενώ εξίσου μειωμένες έως και 50% είναι οι πληρότητες και του Αυγούστου, που παραδοσιακά ήταν ο καλύτερος μήνας των ξενοδόχων. Οι πληρότητες του Αυγούστου στα ξενοδοχεία που άνοιξαν στο Ρέθυμνο κυμαίνονται κατά μέσο όρο από το 50 έως και το 60%, με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Σκεφτείτε όμως ότι πέρυσι οι πληρότητες στην διάρκεια του Αυγούστου ήταν 95% με 100% σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία του νομού. Οι εξέλιξεις όμως που θέλουν τον κορονοϊό να κάνει συνεχώς επικίνδυνα άλματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει προκαλέσει σωρία κυρώσεων για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ξενοδόχοι του Ρεθύμνου επισημαίνουν πως αυτή την ώρα το μόνο που διαχειρίζονται είναι τη βροχή των ακυρώσεων που δέχονται από τους πελάτες τους, που το χειμώνα είχαν κλείσει τις διακοπές τους κυρίως για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ξενοδοχεία αλλά και καταστήματα εστίασης εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν πριν την ώρα τους. Δεν υπάρχει αντικείμενο, οι ακυρώσεις είναι συνεχόμενες. Η χρονιά δεν είναι καλή και από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι μαθαίνουμε και ο Σεπτέμβριος θα είναι χάλια, θα είναι κακό Σεπτέμβρης, οπότε δεν έχουν νόημα να ανοίξουν γιατί τα λειτουργικά έξοδα όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά. Στον τομέα της εστίασης, μάλιστα, η απουσία των τουριστών με τα παχυλά πορτοφόλια, όπως των Ρώσων, των Σκανδιναβών και των Βρετανών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νέου ωραρίου που επιβάλλει στα καταστήματα να κατεβάζουν ρολά τα μεσάνυχτα, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε απόγνωση. Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που την πληρώνουν την ύφη μετά από εμάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα καταστήματα είναι πάρα πολλά που είναι κλειστά, ειδικά αυτά που ασχολούνται με το τουριστικό κομμάτι. Και θα προσπαθήσουν όλοι να επιβιώσουν όπως μπορούν και να κάνουν με τα 534 που δίνει πλέον η κυβέρνηση κάθε μήνα, θα προσπαθήσουν να τη βγάλουν έτσι όπως μπορούν. Ενδεικτικά, την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του νέου ωραρίου, δηλαδή από τις 10 έως και τις 16 Αυγούστου, οι απώλειες στις ταβέρνες της πόλης του Ρεθύμνου κυμάνθηκαν περίπου στο 25%, ενώ η χασούρα στα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης άγγιξαν ακόμα και το 60%, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος τζίρος της ημέρας καταγράφεται από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.